Καταθέσατε ερώτηση μαζί με τον συνάδελφό σας, τον κύριο Δέλη, για τα προβλήματα του νοσοκομείου. Για πείτε μας τώρα τι έχετε διαπιστώσει εσείς. Δεν ξέρω, νομίζω είναι γνωστό ότι προηγήθηκε η περιοδία κλιμακίου του Κομμουνιστικού Κόμματος μαζί με τον Γενικό Γραμματέα της Διευθυντικής Επιτροπής. Ναι, τις προηγούμενες μέρες είχατε έρθει εδώ. Ναι, και έγινε και συνάντηση με όλους τους φορείς του νοσοκομείου, των εργαζομένων, των ιατρών, του προσωπικού, του τεχνικού, των εκτάκτων, των ορισμένων χρόνων τέλος πάντων, ακόμα και αυτών που έχουν να κάνουν με την καθαριότητα, τον επισκεπτισμό κτλ. Και διαπιστώθηκε ότι είναι τραγική κατάσταση. Το προσωπικό εργάζεται με αυτοθυσία. Αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανένας και αυταπάτηση. Έχει φτάσει όμως στα όρια της κατάσταση. Εδώ φαίνεται ότι και από το οργανισμό του νοσοκομείου, από τις 161 θέσεις ειδικών γιατρών και 89 θέσεις ειδικευμένων, υπάρχουν μόνο 85 μόνιμοι και 51 ειδικευόμενοι. Με δύο αναισθησιολόγους και λόγω αυτού συσσωρεύτηκαν πάνω από 1000 χειρουργία. Πνευμονολογική δεν λειτουργεί, ουρολογική κλινική δεν λειτουργεί. Οι διακομιδές διασωληνωμένων ασθενών δεν γίνονται πλέον από αναισθησιολόγο ή γιατρό της ΜΕΘ, αλλά άλλους γιατρούς που δεν έχουν τέτοια εξειδίκευση. Οι κλίνες ΜΕΘ αυξήθηκαν κατά 5, αλλά βρίσκονται στο χώρο ανάνυψης. Τραγική κατάσταση. Μια κατάσταση η οποία, αν θέλετε, αποτελεί ντροπή το 2021, όταν υπάρχουν όλες οι δυνατότητες, οι επιστημονικές, οι τεχνολογικές, να καλυφθεί, συνολικά να καλυφθεί μια ανάγκη του λαού γενικώς, αλλά και των Σερών, μια τόσο μεγάλη πόλη στην Κεντρική Μακεδονία, να έχει ουσιαστικά να αμφισβητείται η κάλυψη αναγκών ακόμα και για τα στοιχειώδη. Βέβαια, εντάξει, τώρα βρισκόμαστε σε πόλεμο, αυτό είναι αλήθεια. Σε μια κατάσταση η οποία η πανδημία έρχεται σε κύματα. Πιέζει το σύστημα, είναι προφανές αυτό. Ναι, και αν θέλετε, με έναν τρόπο, επειδή ήταν και γνωστό ότι έχει αυτά τα χαρακτηριστικά η πανδημία, έπρεπε να παρθούν όλα τα μέτρα. Χρόνος υπήρχε. Η κατάσταση όπως θα διαμορφωνόταν ήταν καταφανής. Εμείς θεωρούμε ότι ούτε συζήτηση να γίνεται αν υπάρχουν οι πόροι για να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες. Άρα είναι καθαρά εγκληματική ευθύνη της κυβέρνησης, η οποία δεν έβαλε παρόλα αυτά τα ζητήματα προτεραιότητα το ζήτημα της σωτηρίας, αν θέλετε, της υγείας του λαού μας συνολικά και των Σερών πιο συγκεκριμένα στην προκειμένη περίπτωση, της υγείας και της ζωής του. Πάντως, κύριε Στορτίδη, είναι ένα θέμα το οποίο εμείς τα μέσα ενημέρωση εδώ τοπικά το αναδεικνύουμε συνέχεια. Οι γιατροί εκεί με τα συνδικαλιστικά τους όργανα επίσης το αναδεικνύουν. Είναι ένα ζήτημα δηλαδή που εδώ και αρκετό καιρό, όχι μόνο τώρα λόγω της πανδημίας, αλλά και πριν, συζητιόταν για τις ελλείψεις που έχει και σε προσωπικό και ενδεχομένως σε υλικοτεχνική υποδομή. Το ζήτημα είναι ότι δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Και μάλιστα φτάσαμε και στο σημείο, οι ΜΕΘ που γίνονται αυτό το διάστημα, που γίνεται και πολλής λόγος αυτό το διάστημα, εδώ στην ΜΕΘ του Νοσοκομείου Σερών, να έχουμε και πολύ υψηλό ποσοστό θανάτων σε όσους μπαίνουν μέσα. Ναι, φάνηκε ας πούμε και ότι οι ΣΕΡΕΣ έχουν και μεγάλο ποσοστό ανεμβολίας των. Αλλά κοιτάξτε τώρα, εδώ ο κόσμος πρέπει να δει την μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα τι λέει, ότι υπάρχει κατεύθυνση. Βέβαια από το Διευθυντήριο, την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά με συγκεκριμένες οδηγίες σε κάθε κράτος. Να μειώνει τη χρηματοδότηση μέχρι να φτάσει στην κατάσταση της παροχής του βασικού πακέτου παροχών υγείας. Βλέπετε τώρα, μέσα σε αυτή την κατάσταση μπορεί κάποιος να αντιληφθεί, να χωνέψει το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στη Βουλή και συζητιέται ότι έχει δραματική μείωση στις παροχές, στη χρηματοδότηση της υγείας και δει πάνω στο 50% όσον αφορά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που όταν μιλάμε για πανδημία συνολικά η προμετωπίδα της αναχέτησης είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Υπάρχουν αυτά τα κονδύλια όμως, κύριε Στολτίδη. Ορίστε. Υπάρχουν αυτά τα κονδύλια να διατεθούν. Υπάρχουν δισεκατομμύρια, με συγχωρείτε για την έκφραση, να φάει και κότες. Καλά. Μοιράζονται εδώ. Γενικός και αορίστος, ναι. Λέμε για το συγκεκριμένο. Όχι, δεν είναι γενικός και αορίστος. Είναι πολύ συγκεκριμένα. Και του προϋπολογισμού και των χρημάτων τα οποία έρχονται και κατευθύνονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. Από πού και σου πω, ο λαός δεν πρέπει να διεκδικήσει, δεν έχει πληρώσει ο σεραϊκός λαός τις παροχές, την κάλυψη των αναγκών του στην υγεία. Δεν έχουν τσακιστεί οι βιοπαλαιστές, οι αγρότες, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι εργαζόμενοι να δίνουν, να αιματώνουν στη φορολογία ακριβώς γι' αυτό, για να καλυφθούν οι ανάγκες, οι υποδομές, σε παιδεία, σε υγεία.
Γιατί αυτά τα λεφτά δηλαδή πρέπει να ανεχθεί, να μαζεύονται για να δοθούν σε στρατιωτικούς εξοπλισμούς οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την άμυνα, άρα σε συμμαχίες επιθετικές αποστέλλονται τόσες δεκάδες αποστολές από την πλευρά της χώρας μας με άλλους συμμάχους ανά τον κόσμο. Έχουμε και υποχρεώσεις ως σύμμαχοι με κάποιους. Ορίστε. Έχουμε και υποχρεώσεις ως σύμμαχοι με κάποιους. Ναι, αυτό λέω. Πρέπει να συζητήσει. Τώρα να είμαστε συγκεκριμένοι, το λέμε καθαρά. Πρέπει να συζητήσει αυτές τις υποχρεώσεις. Το να πάει μαζί με τη Γαλλία και να αγοράσει επιθετικά όπλα για να συνδράμει σε επιθετικές ενέργειες στην υποσαχάρη Αφρική, στο Σαχέλ, που δεν έχει κανένα συμφέρον ο αγρότης, ο αυτοαπασχολούμενος, ο εργάτης στις αίρες, έτσι. Και αυτό που έχει ανάγκη. Δεν αμφισβητείται επομένως. Δεκαπλάσια είναι να καλυφθεί η υγεία του από βασικά. Δεν αμφισβητείται, καταλαβαίνω, τους εξοπλισμούς της χώρας. Αμφισβητείται τις αποστολές που γίνονται δεξιά και αριστερά. Απολύτως. Αυτούς τους εξοπλισμούς που είναι η πλειοψηφία τους, που είναι ενταγμένοι στις επιθετικές ενέργειες της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, τώρα της συμμαχίας μαζί με τη Γαλλία, και έχουν να κάνουν με την παραβίαση ουσιαστικά και την εισχώρηση απέναντι σε συμφέροντα άλλων λαών. Φυσικά για αυτούς τους εξοπλισμούς. Για την άμυνα τώρα είναι αυτονόητο ότι δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένας ότι υπάρχουν εκεί συγκεκριμένες ανάγκες, αλλά απέναντι από ποιους συμμάχους στο ΝΑΤΟ, οι οποίοι εμφανίζονται σαν επιτιθέμενοι, όπως είναι η Τουρκία, που τροφοδοτείται ουσιαστικά η επιθετικότητα της Τουρκίας ακριβώς από την μη αναγνώριση του ΝΑΤΟ, τη συμμαχία δηλαδή στην οποία βρισκόμαστε μαζί, αναγνώριση συνόρων στην Μεσόγειο. Λοιπόν, επειδή φύγαμε από το θέμα της υγείας και πήγαμε στο... Ναι, βέβαια, τώρα ναι, μιλάμε για τα κονδύλια τα οποία μοιράζονται. Δεν είναι δεκάδες δισεκατομμύρια στην ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων. Δεκάδες δισεκατομμύρια στους ενεργειακούς, στους επιχειρηματικούς ομίλους, που ουσιαστικά μας δεσμεύουν τη δυνατότητα, και έρχεται η πιο βαθιά εξάρτηση ενεργειακή, που θα επιφέρει σοβαρότατη ενεργειακή φτώχεια σε ευρύτερα λαϊκά στρώματα, ακριβώς γιατί αλλάζει το μείγμα το ενεργειακό, ενισχύονται επιχειρηματικοί όμιλοι μονοπωλιακοί, οι οποίοι έχουν συμφέρον από τις ΑΠΕ, όταν η χώρα μας έχει μεγάλη δυνατότητα, με αλλαγή φυσικά, για να μειώσει το οικολογικό αποτύπωμα, άφθονο λιγνίτη για να καλύψει όλες τις... Άρα γενικώς λέτε πως υπάρχουν χρήματα να δοθούν στην υγεία. Αυτό λέτε και θα πρέπει... Ναι, άρα αν το πάρουμε στη σειρά θα μετρήσουμε πολλά δισεκατομμύρια, τα οποία όχι μόνο θα μπορούσαν να καλύψουν την ανάγκη του λαού μας απέναντι στην πανδημία, αλλά να θωρακίσουν ένα σύστημα υγείας με δυνατή πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, και από εκεί και πέρα να μην προλύνεται καθόλου η υγεία του λαού μας. Γιατί βλέπετε εδώ δεν είναι μόνο ο κορονοϊός. Έχουν συσσωρευτεί ζητήματα τα οποία δεν αντιμετωπίστηκαν από κόσμο που δεν έχει να πάει στα ιδιωτικά. Δεν έχει να πάει σε άλλες πόλεις και να τρέχει να βρει κάλυψη αυτής της ανάγκης που έχει σε οποιοδήποτε θέμα, έτσι, σε οποιαδήποτε ασθένεια. Δεν υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες. Ακόμα και στα ιδιωτικά ιατρία, τα οποία θησαυρίζουν, θα έπρεπε να επιταχθούν, γιατί μιλάμε για πόλεμο. Και στο πόλεμο δεν διαπραγματεύεται με κάποιον πόσο θα κερδίσει. Το αντιλαμβάνεστε, έτσι. Τώρα μένει να δούμε και αν από τη δική σας προσπάθεια, την ερώτηση δηλαδή που κάνετε στη Βουλή, βγει κάτι που το αμφιβάλλω, βέβαια. Μακάρι να γίνει. Κοιτάξτε, εδώ εμείς δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε αυταπάτες και να αθροίζουμε ερωτήσεις και να λέμε στο λαό ότι κάναμε το καθήκον μας και τελείωσε. Ξέρετε ότι μόλις μας τις δυνάμεις, αυτές τις λίγες που μας έχει διαθέσει στην υπηρεσία του πάντα ο λαός, με αυτές θα δώσουμε τη μάχη είτε στη Βουλή είτε τοπικά εκεί πέρα με τις δυνάμεις που έχουμε στο ιατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό, στο υγειονομικό προσωπικό και στην κοινωνία την τοπική. Αλλά εδώ αυτό που πρέπει να ανέβει είναι η αγωνιστικότητα του κόσμου, η διεκδίκησή του, η μαχητικότητά του. Κατά τη γνώμη μας δεν πρέπει να ανεχθεί ενός τέτοιου είδους ζωή, που έχει και να κάνει με τις ελλείψεις τις τραγικές στην υγεία, αλλά έχει να κάνει και με τα τραγικές ελλείψεις συνολικά. Γιατί κάναμε μια συνολική παρέμβαση στους χώρους γενικώς στον νομό των Σερών και τα προβλήματα των κτηνοτρόφων και των αγροτών και των επιτροπών αγώνα ενάντια στο ορυχείο στο Λαγιά. Ναι, βέβαια, τα παρακολουθήσαμε όταν ήρθε εδώ γενικός γραμματέας.